Κώστας Λαπαβίτσας, οικονομολόγος στο Τμήμα Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Γεια σας κύριε Λαπαβίτσα. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και θα τα πούμε ξανά με χαρά. Κύριε Λαπαβίτσα, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για φοροελαφρύνσεις, που μάλιστα είναι και βιώσιμες, γιατί πάνε σύμφωνα με τα δημοσιονομικά, η επίκληση ας πούμε των ποσοστών της Ελστάτ με τη μείωση της ανεργίας που έχει πέσει στο 9,3%, που είναι το χαμηλότερο σε ποσοστό 15 ετίας ας πούμε, και η κατάργηση του τέλους επιδεύματος, κάποιες φοροαπαλλαγές για τα ακίνητα και μια σειρά από άλλες ρυθμίσεις σε συνδυασμό με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που παρουσιάζει τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας με την ανάπτυξη στο 2,3 ενώ ο μέσος όρος της Ευρωζώνης είναι στο 2, φαίνεται, παρουσιάζεται μια εικόνα ότι στην ελληνική οικονομία και δίνοντας αυτές τις παροχές και η κυβέρνηση πηγαίνουν όλα καλά. Είναι έτσι? Εγώ βλέπω ότι όταν μιλάω με τον περισσότερο λαϊκό κόσμο που συναντιέμαι και τα λοιπά όταν είμαι εδώ στην Ελλάδα, δεν είναι ικανοποιημένος, ούτε βλέπει τα πράγματα να πηγαίνουν καλά. Αυτό προσλαμβάνω μιλώντας με τους καθημερινούς ανθρώπους. Ότι ζουν, κινούνται, αλλά τρέχουν για να επιβιώσουν. Αυτό καταλαβαίνω. Τώρα η κυβέρνηση παρουσιάζει μια εικόνα ότι όλα πηγαίνουν καλά γιατί επιλεκτικά παρουσιάζει ορισμένα στοιχεία και γιατί κάνει ορισμένες κινήσεις, οι οποίες και αυτές έχουν πολιτικό χαρακτήρα. Δεν απαντάει όμως με αυτά που κάνει στα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Και εξηγούμε. Οι φορολογικές απαλλαγές που μόλις πέρασε ο κύριος, προτείνει ο κύριος Μητσοτάκης για το 2027, θα μπουν τα περισσότερα από αυτά στη κίνηση. Ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι το βάρος της φορολογίας στη χώρα μας αυξήθηκε πάρα πολύ μετά την πανδημία και ο λόγος είναι ο πληθωρισμός. Δεν είχαμε προσαρμογή των ορίων φορολογίας που να ακολουθεί την πληθωριστική άνοδο, άρα αυξήθηκε το εισόδημα του κράτους από την φορολογία, επιβαρύνθηκε δηλαδή το λαϊκό στοιχείο και επίσης 50% περίπου των φορολογικών εσόδων στη χώρα μας είναι από έμεσους φόρους. Όταν αυξάνεται τιμές, αυξάνεται και το φορολογικό εισόδημα. Η κυβέρνηση δηλαδή τελευταία τετραετία έχει επιβαρύνει πάρα πολύ τον ελληνικό λαό μέσω των φόρων. Αυτό δεν φαίνεται. Είναι άτυπο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Έρχεται τώρα ο κ. Μητσοτάκης να ανακοινώσει ορισμένα φορολογικά μέτρα για πιο μετά, δηλαδή με εκλογικό στόχο, και το παρουσιάζει αυτό ως μεγάλη επιτυχία. Στην ουσία δεν πρόκειται καθόλου γι' αυτό. Πρόκειται για ορισμένα στοιχειώδη μέτρα τα οποία θα επαναφέρουν την ισορροπία κάπως εκεί που ήταν. Όχι πλήρως, αλλά κάπως εκεί που ήταν. Θα ελαφρύνουν δηλαδή τη μεγάλη επιβάρυνση που είχαμε την τελευταία τετραετία. Αυτό είναι το πρώτο. Πάντως, για να πω και κάτι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, στην έκθεση που παρουσίασε το Δέλτα Νίταφ, η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο ποσοστό πληθωρισμού. Ισχύει αυτό? Ο πληθωρισμός υποχώρησε περίπου κατά μέσο όρο στο 3,5% τη στιγμή αυτή. Και ο λόγος είναι η αυστηρή δημοσιονομική πολιτική που έχουμε, αυστηροποιήθηκε η δημοσιονομική πολιτική και η αυστηρή νομισματική πολιτική που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όμως είχαμε ψηλότερο πληθωρισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό παρέσυρε τις τιμές προς τα πάνω και ανέβασε το φορολογικό εισόδημα. Ανέβασε δηλαδή την φορολογική επιβάρυνση. Γιατί η κυβέρνηση δεν αναπροσάρμοσε τα όρια. Και δεδομένου ότι 50% περίπου, όπως είπα και πριν, του φορολογικού εισοδήματος είναι από τους έμεσους φόρους, δηλαδή είναι εξαιρετικά άνισο πράγμα, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει την άνεση να λέει ότι μετά από ένα διάστημα δύο ετών και τα λοιπά θα δώσει φορολογικές ελαφρύνσεις για να μπορέσει να έχει και εκλογικό αποτέλεσμα. Στην ουσία οι φόροι έχουν αυξηθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η επίπτωση των φόρων στον ελληνικό λαό αυτή τη στιγμή είναι βαριά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό το έκανε ο κ. Μητσοτάκης με την πολιτική που ακολούθησε. Αυτό είναι το πρώτο που έχω να πω. Τώρα, όσον αφορά την ανεργία και το μισθολογικό. Κοιτάξτε, η ελληνική οικονομία είναι η οικονομία χαμηλού μισθού.
Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Η πολιτική, η οικονομική που ακολουθείται εδώ και 15 χρόνια από την έκρηξη της κρίσης της μεγάλης το 2008 και μετά είναι πολιτική συμπίεση των μισθών στο κατώτατο δυνατό επίπεδο. Οι μισθοί μας αυτή τη στιγμή είναι περίπου επίπεδο Βουλγαρίας. Και αυτό είναι και το εισόδημα το διαθέσιμο των Ελλήνων. Αυτό είναι που κινεί την ελληνική οικονομία. Πίεση των μισθών προς τα κάτω. Αυτό δημιουργεί και θέσεις εργασίας, διότι όταν πιέζει το μισθό προς τα κάτω, ο εργοδότης έχει δυνατότητα να προσλάβει φθηνό εργατικό δυναμικό, το οποίο και το πληρώνει πολύ λίγο. Οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται όμως και απασχολείται ο κόσμος είναι κακής ποιότητας, προφανώς. Είναι θέσεις εργασίας οι οποίες αμείβονται λίγο και οι συνθήκες είναι πολύ σκληρές. Αυτό το βιώνει ο ελληνικός λαός συνεχώς. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Ακούω την κυβέρνηση να λέει ότι όλα πάνε καλά. Μιλάω με τον κόσμο και μου λένε ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η οικονομία χαμηλού μισθού αυτό κάνει. Παρουσιάζει λοιπόν η κυβέρνηση τη μείωση της ενεργείας λόγω των χαμηλών μισθών ως τεράστια επιτυχία. Θα ήταν επιτυχία εάν η μείωση αυτή προέκυπτε γιατί είχαμε δυναμική άνοδο της παραγωγικότητας εργασίας, δυναμική άνοδο των επενδύσεων, είχαμε δηλαδή εκτείναξη του παραγωγικού δυναμικού της χώρας, άνοιγαν καινούργιοι ορίζοντες λόγω των επενδύσεων και της ορμητικότητας της βιομηχανίας ή των άλλων δραστηριοτήτων και έτσι είχαμε καλές δουλειές, προσλήψεις με καλούς μισθούς και το καθεξής. Δεν πρόκειται περί αυτού όμως. Δεν πρόκειται καθόλου περί αυτού. Πρόκειται για μια οικονομία η οποία πιέζει το λαϊκό εισόδημα και το μισθό προς τα κάτω και δημιουργεί με αυτόν τον τρόπο κακές θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Που γυρίζουν γύρω από τον τουρισμό σε μεγάλο βαθμό στον τόπο μας. Βλέπω τώρα ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα ανεβάσει και τον κατώτατο. Αντί να ανεβάσει τον κατώτατο, μάλλον καλά κάνει και το ανεβάζει τον κατώτατο, αλλά αντί να βγαίνει και να λέει ότι είναι τεράστια επιτυχία του ότι ανεβάζει τον κατώτατο, θα έπρεπε να κοιτάξει, να βρει τα μέτρα, γιατί μπορεί να τα βρει, μέσω των οποίων θα έχουμε μια αντιστροφή της τεράστιας μεταβίβασης εισοδήματος από τα εργατικά στρώματα προς το κεφάλαιο, την οποία είχαμε την τελευταία τετραετία μετά την έκρηξη του τον κορονοϊό, μετά τον πληθωρισμό και τον κορονοϊό και τον πληθωρισμό που ακολούθησε. Γιατί η άνοδος των τιμών, η οποία ήταν πολύ σημαντική στον τόπο μας, στην ουσία μετέφερε εισόδημα από τις τσέπες των εργαζομένων στα κέρδη των επιχειρήσεων, διότι δεν προσαρμοζόταν ο μισθός, ο κατώτατος. Γενικά ο μέσος. Αυτό θα πρέπει να κοιτάξει ο κ. Μητσοτάκης και να δώσει τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να υπερασπιστεί ο ίδιος τον εαυτό του. Όχι να του επιβάλλει νομικά μέτρα για το πώς ορίζεται το κατώτατος, να επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις και να μπορεί ο εργαζόμενος μόνος του ανακλάδο ή και γενικότερα να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να πάρει αυτά που μπορεί και του ταιριάζουν για να έχει το επίπεδο διαβίωσης το οποίο θα πρέπει να έχει και καταλαβαίνει και ο ίδιος. Αυτό θα πρέπει να κάνει. Επειδή έχετε μιλήσει και στο παρελθόν για την μεγάλη σημασία που έχουν, ας πούμε, οι δημόσιες επενδύσεις, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σε τι επίπεδο βρισκόμαστε σε αυτόν τον τομέα? Κοιτάξτε τώρα, εδώ είμαστε στο πραγματικό πρόβλημα τη στιγμή αυτή. Και το πραγματικό πρόβλημα της χώρας μας είναι η απόλυτη επενδυτική άπνοια, η έλλειψη επενδύσεων. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει συνολικές επενδύσεις της τάξης 16-17% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αυτό είναι από τα χαμηλότερα ποσοστά στην ιστορία της. Ενδεικτικά αναφέρω, αφού θέλετε να λογοδιάσουμε, τη δεκαετία του 1970, λίγο πριν να γίνει η μεταπολίτευση, οι επενδύσεις στον τόπο μας ήταν περίπου 45-48% του ΑΕΠ. Σήμερα είναι 16-17%. Για να καταλάβετε. Δηλαδή είναι πάρα πολύ χαμηλά. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 22% του ΑΕΠ. Είμαστε δηλαδή πολύ κάτω από το μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είναι ήδη χαμηλά. Και το λέω αυτό γιατί πριν από μερικές εβδομάδες υπήρξε η περίφημη έκθεση του Μάριο Ντράγκη για την κατάσταση της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπου ο Ντράγκη είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι το πρόβλημα μας είναι η αδυναμία της παραγωγικότητας να ανεβεί και ένας από τους κύριους λόγους γι' αυτό είναι η έλλειψη επενδύσεων. Και πρότεινε ο Ντράγκη οι επενδύσεις να ανεβούν από το 22 στο 27% του ευρωπαϊκού ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Στην Ελλάδα
αυτό είναι όνειρο θερμής δικτός. Όχι το 27%, το 22% είναι όνειρο θερμής δικτός. Έχουμε επενδύσεις, επαναλαμβάνω, από 16 μέχρι 17%. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν επενδύει ο ιδιώτης, ο Έλληνας ιδιώτης, και δεν επενδύει το δημόσιο. Οι επενδύσεις του δημοσίου σε μεγάλο βαθμό πατάνε στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα λεφτά που έρχονται απ' έξω, τα οποία παρουσιάζονται στον τόπο μας ως πακτολός. Δεν είναι πακτολός. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή για να μπορεί η χώρα να ανασάνει. Η κατάσταση λοιπόν είναι πάρα πολύ σκληρή και δύσκολη, γιατί δεν υπάρχουν επενδύσεις, ούτε ιδιωτικές, ούτε δημόσιες, και ως εκ τούτου η παραγωγικότητα της εργασίας στον τόπο μας είναι πολύ χαμηλή. Αυτό πηγαίνει με το χαμηλό μισθό, που σας ανέφερα και πριν, δηλαδή είναι μια οικονομία χαμηλής παραγωγικότητας και χαμηλού μισθού. Και επίσης πηγαίνει με τις πάρα πολλές ώρες εργασίας. Ο Έλληνας δουλεύει πολύ περισσότερες ώρες ετησίως, από ό,τι δουλεύει ο μέσος όρος παγκοσμίως και σίγουρα από ό,τι δουλεύουν οι Ευρωπαίοι. Εμείς δουλεύουμε περίπου 1.800-1.900 ώρες κατά μέσο όρο το χρόνο. Είναι πολύ παραπάνω από ό,τι ο μέσος όρος παγκοσμίως. Δηλαδή δουλεύουμε πάρα πολύ, αμοιβόμαστε λίγο και έχουμε χαμηλή παραγωγικότητα. Και ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχουν επενδύσεις. Αυτή είναι η οικονομία που έχει φτιαχτεί. Αυτό υπάρχει και σε αυτή την οικονομία προεδρεύει ο κ. Μητσοτάκης. Και το παρουσιάζει ως τεράστια επιτυχία. Μάλιστα. Και αναρωτιέται κανείς, έχει συνέστηση αυτό που γίνεται? Σας το λέω γιατί. Ανέφερα προηγουμένως τον κύριο Ντράγκη. Θα έπρεπε οι κυβερνώντες στον τόπο μας να μελετήσουν πιο προσεκτικά την έκθεση του Ντράγκη. Εγώ δεν συμφωνώ με τον Ντράγκη σε πολλά πράγματα. Το θεωρώ στοιχείο του κεντρικής σημασίας του ευρωπαϊκού κατεστημένου και το καθεξής. Δεν μπορώ όμως να αρνηθώ ότι έθεσε το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων, δηλαδή η διάγνωση είναι σε μεγάλο βαθμό πραγματική. Αυτό είναι το πρόβλημα του ευρωπαϊκού καπιταλισμού σήμερα. Πάρα πολύ χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας και χαμηλές επενδύσεις. Η απάντηση, λέει, μας είπε ο κ. Δράκη, πρέπει να είναι καταρχήν η άνοδος των δημοσίων επενδύσεων. Γιατί ο κανόνας είναι συνήθως 80% των επενδύσεων να είναι ιδιωτικές, 20% να είναι δημόσιες. Κάπως έτσι πηγαίνει. Οι δημόσιες επενδύσεις όμως στην Ευρώπη και πόσο μάλλον στη χώρα μας έχουν καταρρεύσει. Αυτό φαίνεται στις υποδομές και γενικότερα. Όταν δεν υπάρχει δημόσια επένδυση, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει ιδιωτική, να το ξέρετε αυτό. Η δημόσια επένδυση τραβάει και την ιδιωτική προς τα πάνω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Τώρα, επειδή ζείτε και εργάζεστε στο Λονδίνο, το Λονδίνο είχε Brexit, έφυγε από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, παρότι και όταν ήταν στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα είχε στην Ευρωζώνη μάλλον, είχε το δικό του νόμισμα. Αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει, γιατί έχουμε και αλλαγή, έτσι, τι συμβαίνει με την καινούρια πολιτική, ας πούμε, που εφαρμόζουν οι δημοκρατικοί στην Μεγάλη Βρετανία, για να πάμε μετά στις εκλογές της Αμερικανικές. Αυτό που συμβαίνει στη Βρετανία αυτή τη στιγμή έχει μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη σημασία. Πρέπει να σας πω ότι σε σημαντικό βαθμό με ξάφνιασε η Υπουργός των Οικονομικών, η Rachel Reeves, όπως ξάφνιασε και πολλούς άλλους, και δεν τον εξάφνιασε γιατί στην Αγγλία έχω μια παρέμβαση, διμετέχω στη δημόσια συζήτηση στο Μητροπόρο για το τι σημαίνει και για το τι θα μπορούσε κανείς να περιμένει στον προπολογισμό που κατέθεσε. Με ξάφνιασε γιατί έκανε πράγματα τα οποία δείχνουν μια σημαντική αλλαγή πολιτικής στη Βρετανία, αλλά και κάτι σημαντικό για την Ευρώπη. Και αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί δείχνει ότι για πρώτη φορά η Βρετανία, έχοντας φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνει κινήσεις οι οποίες είναι μπροστά από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και δείχνουν τον δρόμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, ίσως. Τι έκανε η Rachel Reeves? Καταρχήν να σας πω ότι το πρόβλημα της Βρετανικής οικονομίας είναι βαθύτατο, τεράστιο, μοιάζει με το δικό μας, τηρουμένο των αναλογιών, όπως καταλαβαίνετε, με την έννοια ότι η Ελλάδα είναι πολύ μικρότερη η οικονομία φυσικά από τη Βρετανία, αλλά και οι Βρετανοί έχουν πολύ χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας, έλλειψη επενδύσεων και μια δομή της οικονομίας στρεβλή. Δηλαδή, πολύ μεγάλος όγκος χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων και όχι επαρκής μεταποίηση και βιομηχανία. Αυτό που χαρακτήρισε την βρετανική οικονομία τα τελευταία χρόνια είναι φυσικά η έλλειψη δημόσιων επενδύσεων. Όποιος έχει πάει στη Βρετανία το τελευταίο διάστημα
και έχει βγει από το Λονδίνο, το οποίο Λονδίνο είναι παραπλανητικό, γιατί είναι το κέντρο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων και υπάρχει ένας πλούτος εκεί από το City του Λονδίνου, από τις μεγάλες τράπεζες και τους funds και ούτω καθεξής. Εάν όμως βγεις από το Λονδίνο, διαπιστώνεις ότι είσαι σε μια χώρα η οποία πλέον κινείται προς τα κάτω, υπάρχει φτώχεια. Ένας από τους κύριους λόγους που το νιώθεις αυτό είναι φυσικά ότι οι υποδομές είναι φθαρμένες και δεν λειτουργούν καλά. Έχει αποτύχει η ιδιωτικοποίηση του σιδηροδρόμου, για παράδειγμα. Δεν λειτουργούν καλά το νερό, το ηλεκτρικό, οι δρόμοι. Υπάρχει μια αίσθηση ότι τα πράγματα δεν λειτουργούν καλά και είναι πραγματικότητα αυτό. Αυτό γίνεται γιατί η δημόσια επένδυση έχει καταρρεύσει για χρόνια. Υπάρχει δηλαδή έλλειψη δημοσίων επενδύσεων και άρα πολύ, πολύ φυσιολογικά οι υποδομές έχουν φθαρεί. Αυτό που έκανε λοιπόν η Ρέιτσελ Ρίβς, η Υπουργός των Οικονομικών, και πρέπει να σου πω ότι μας ξάφνιασε όλους, υιοθέτησε πολιτική αύξησης των δημοσίων επενδύσεων, δημιουργώντας δημοσιονομικό χώρο με το εξωτερικό. Δηλαδή, αφενός αύξησε τη φορολογία, επέβαλε φορολογία στο κεφάλαιο, όχι στην εργασία, ευθέως, όχι στην εργασία, όχι στο εισόδημα, αλλά στο κεφάλαιο. Πήρε ένα ποσό χρημάτων από εκεί και το συμπλήρωσε με δανεισμό. Για να δανειστεί, άλλαξε τον ορισμό του δημόσιου χρέους. Χαλάρωσε τον ορισμό του δημόσιου χρέους και έβαλε μέσα στη δημόσια ιδιοκτησία που παράγει τέλος πάντων εισόδημα και άλλα στοιχεία τα οποία δεν ήταν πριν εκεί. Άρα παρουσιάστηκε το δημόσιο χρέος ως μικρότερο και μπόρεσε να δανειστεί παραπάνω χωρίς να κινδυνεύσει η θέση της Βρετανίας στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Άλλαξε δηλαδή αυτά τους δύο κανόνες, δηλαδή όσον αφορά το δανεισμό και όσον αφορά τη φορολογία, δημιούργησε δημοσιονομικό χώρο και προχώρησε σε πολιτική η οποία τονώνει τις επενδύσεις. Μάλιστα. Δεν είναι εκεί που θα ήθελα εγώ, δεν είναι εκεί που θα ήθελαν και πολλοί άλλοι. Δείχνει όμως μια μεγάλη αλλαγή σε σχέση με αυτό που έχουμε βιώσει στη Βρετανία εδώ και δεκαετίες. Πολύ. Δείχνει επίσης αυτό το πώς πρέπει και μπορεί να κινηθεί η Ευρώπη. Και ποιος το είπε αυτό? Ο κύριος Ντράγκη. Δύο μέρες πριν, σε άρθρο του Financial Times, ούτε λίγο ούτε πολύ, μας είπε ότι είναι ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει μάθημα τη Βρετανία. Να μπει και αυτή σε αυτή την ίδια λογική, να χαλαρώσει την πίεση που αντιμετωπίζουν χώρες με μεγάλο χρέος, όπως η δικιά μας χώρα, να χαλαρώσει τη δημοσιονομική πειθαρχία και να τονώσει τις επενδύσεις μέσω δημόσιας δαπάνης. Όλο αυτό όμως που περιγράφεται δείχνει ότι πάει περίπατο, ας πούμε, το Μάστριχ, πάει περίπατο, ας πούμε, το μηδενικό έλλειμμα και όλα αυτά τα οποία την προηγούμενη δεκαετία ήταν στάτους στο πεδίο της οικονομίας. Ακριβώς αυτό συμβαίνει, διότι δεν έχει συμβεί πλήρως ακόμα. Οι δυνάμεις που αντιστέκονται και δεν το θέλουν να παραμείνουν εκεί είναι μεγάλες, και ειδικά στη Γερμανία, η οποία αυτή τη στιγμή ακολουθεί πολιτική η οποία μόνο είναι απίστευτη, παράλογη και βλακώδης είναι η πολιτική που ακολουθεί η Γερμανία, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι. Οι πιέσεις όμως που εμφανίζονται για να πάρει μια άλλη κατεύθυνση η Ευρώπη είναι ήδη πολύ μεγάλες, γιατί υπάρχει κομμάτι του ευρωπαϊκού κατεστημένου που καταλαβαίνει ότι η Ήπειρος έχει πλέον εξοκύλει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξοκύλει. Επειδή πρέπει να πάμε όμως και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού και μας πιέζει λίγο ο χρόνος, θέλω να μας πείτε δύο λόγια για τις αμερικανικές εκλογές και κυρίως το υπόστρωμα. Δηλαδή, έχουμε την Καμάλα Χάρις και τον Ντόναλντ Τραμπ που είναι οι δύο υποψήφοι για το χρήσμα του Προέδρου. Είμαστε ένα βήμα πριν τις εκλογές και πρέπει να δούμε το υπόστρωμα. Δηλαδή, το υπόστρωμα το οικονομικό, επειδή μιλάω με ένα οικονομολόγο, ούτε η Καμάλα Χάρις ούτε ο Ντόναλντ Τραμπ προέβαλαν τη μείωση του ελλείμματος στις πολιτικές τους και βλέπουμε πώς αυτό επιδρά στα μεγάλα συμφέροντα που κινούνται σε διάφορους τομείς. Δηλαδή, στην ενέργεια βλέπουμε ότι η συμβατική ενέργεια
βγαίνει μεγάλος κερδισμένος από την άνοδο του Τραμπ και τα ορυκτά καύσιμα, ενώ η πράσινη ενέργεια, ας πούμε, ανεβαίνει όταν βγει η Καμάλα Χάρις. Στην φορολογία, ας πούμε, ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύεται για μια φορολογική μείωση και αυτό του δίνει ενδεχομένως και ένα έρισμα στα λαϊκά στρώματα. Από την άλλη όμως μπαίνουν και οι δασμοί στο τραπέζι και ήθελα να μας πείτε λίγο πώς βλέπετε την εξέλιξη με την επικράτηση του ενός του άλλου υποψηφίου στις ΗΠΑ. Θα ξέρουμε πολύ καλά βέβαια τι θα συμβεί κατά δύο μέρες, έτσι, όταν θα έχει κλείσει αυτό. Για την ώρα φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά οι δύο υποψηφοί. Δεν είναι τυχαίο αυτό, γιατί στην αρχή της καμπάνιας της Καμάλα Χάρις εμφανίστηκε ως πολύ δυναμική, ότι θα πάρει, θα κάνει, θα δείξει. Μετά άρχισε να μιλάει όμως. Και όταν άρχισε να μιλάει η κυρία Χάρις, κατάλαβαν όλοι ότι πρόκειται για κύμα αλλαλάζων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι δηλαδή αυτό την οποία μας παρουσίασα στην αρχή, ότι είναι μια εξαιρετικά δυναμική και αποτελεσματική γυναίκα πολιτικός, δεν φαίνεται να έχει περιεχόμενο, κυρία Χάρις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Πέρα από αυτό όμως, όσον αφορά τις βασικές κατευθύνσεις πολιτικής, αυτό που φαίνεται να κάνει τον Τραμπ διαφορετικό είναι, όπως αναφέρατε, η ανακοίνωσή του, τέλος πάντων, ότι θα επιβάλλει δασμούς, δηλαδή μέτρα διοικητικά για την επιστροφή στην ουσία της βιομηχανίας στις ΗΠΑ. Πράγμα το οποίο το είχε κάνει και την πρώτη του περίοδο. Τώρα όμως εμφανίζεται πολύ πιο αποφασισμένος να το κάνει και να στραφεί κατά της Κίνας περισσότερο, αλλά και κατά άλλων περιοχών. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι φορολογικές απαλλαγές. Και το τρίτο, το οποίο είναι υπόρρητο, αλλά είναι εκεί, είναι πίεση στα συνδικάτα. Γιατί ο Τραμπ είναι εχθρός ορκισμένος των εργατικών συνδικάτων. Εσωτερικά δηλαδή εγχώρια, αυτή είναι η πολιτική του Τραμπ. Ένα είδος ανασυγκρότησης του αμερικανικού καπιταλισμού σε εθνική βάση. Και εδώ εντάσσεται και αυτό που είπατε πριν για τα ορυκτά καύσιμα. Δηλαδή έχει μεγάλο συμφέρον η Αμερική αυτή τη στιγμή να συνεχίσει την πολιτική παραγωγής ορυκτών καυσίμων, γιατί είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός παγκοσμίως. Είναι εξάγει πλέον φυσικό αέριο οι ΗΠΑ. Υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένο συμφέρον εκεί, πάρα πολύ δυνατό, το οποίο θέλει αυτά τα πράγματα. Απ' την άλλη, η κυρία Χάρις είναι, στο μέτρο που μπορούμε να καταλάβουμε τι λέει, γιατί δεν μας λέει, όπως είπα και πριν, ακριβώς τι θέλει και τι κάνει. Είναι μια συνέχιση των πολιτικών που είχαμε μέχρι τώρα, ένα είδος αυτό του φιλελεύθερου πράγματος το οποίο έχουμε βιώσει. Δεν είναι πολύ διαφορετικό από τον Τραμπ, αλλά είναι αυτό το πράσινο, το παγκοσμιοποιημένο και ούτω καθεξής, και είναι πολύ πιο επιθετικό από τον Τραμπ όσον αφορά τους πολέμους. Την επιβολή δηλαδή της ισχύως του αμερικανικού κεφαλαίου παγκοσμίως. Είναι πολύ πιο επιθετική όσον αφορά αυτό η κυρία Χάρις, άρα την θέλει το στρατιωτικό σύμπλεγμα, το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα. Την ίδια στιγμή βέβαια τώρα με αυτό που λέτε υπάρχουν και τα μεγάλα συμφέροντα που κινούνται στις αμερικανικές βιομηχανίες εξοπλισμών, που αν ο Τραμπ κάνει έργο αυτό που λέει, βέβαια δεν λέει πώς, ότι αν θα βγω μπορώ μέσα σε 24 ώρες να σταματήσω τον πόλεμο στην Ουκρανία, αυτομάτως τα συμφέροντα που κινούνται γύρω από την αμυντική βιομηχανία στις ΗΠΑ χάνουν. Ναι, βεβαίως. Το κομμάτι αυτό, το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα, το οποίο είναι ισχυρότατο στις ΗΠΑ, είναι πυλώνα στο αμερικανικό καπιταλισμό αυτό το πράγμα. Δεν θέλει να συνεχιστεί, επειδή προτιμάει να συνεχιστεί αυτή η πολιτική των δημοκρατικών, η οποία είναι εξαιρετικά επιθετική, εξαιρετικά επικίνδυνη παγκοσμίως, αλλά εξυπηρετεί τα συμφέροντα των παραγωγών όπλων, της Raytheon κτλ. Boeing και ούτω καθεξής. Αυτοί, ναι, θέλουν τη συνέχιση της τρέχουσας πολιτικής. Πέρα από αυτά, όμως, υπάρχει και το ιδεολογικό και πολιτικό, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία εδώ, και έχει σημασία να δούμε πώς θα καταλήξει όλο αυτό. Γιατί η άνοδος του Τραμπ σηματοδοτεί και την υποχώρηση της ιδεολογικής κυριαρχίας όλων αυτών των φιλελεύθερων ιδεολογημάτων, τα οποία φτάσαν και στη χώρα μας με τον τρόπο που φτάσανε. Δηλαδή, περί φύλου, περί φιλής, σεξουαλικού, σεξουαλικών προτιμήσεων και ούτω καθεξής. Έχει φτάσει στο όριό του αυτό,
Υπάρχει αντίδραση και αντίσταση μεγάλη από το λαϊκό στοιχείο, το οποίο δεν... Και από τις δύο πλευρές όμως, γιατί και η Καμαλά Χάρις και πρώτα ο Μπάιντεν έκαναν όλο και λιγότερες αναφορές στην κουλτούρα woke, γιατί βλέπαν τη φθορά που είχαν. Ναι, ναι, και από τις δύο πλευρές, έτσι είναι. Και επίσης το ίδιο πράγμα εμφανίζεται και όσον αφορά τη μετανάστευση. Το οποίο και αυτό για μεγάλο διάστημα το είχαν αναγάγει οι δημοκρατικοί σε κεντρικό στοιχείο της πολιτικής τους, υποτίθεται γι' αυτό ήταν το φιλελεύθερο και τα λοιπά, ανοιχτά σύνορα και ούτω καθεξής. Και το παρουσίαζα μάλιστα και ως πολύ το παρουσίαζα ως αριστερή πολιτική, ενώ δεν είναι αριστερή πολιτική, είναι πολιτική του κεφαλαίου αυτό το πράγμα. Και βλέπουμε ότι έχουμε υποχώρηση και εκεί, γιατί σε μεγάλο βαθμό στα νότια σύνορα των ΗΠΑ υπάρχει πραγματικό πρόβλημα. Είναι καραβάνια οι άνθρωποι που έρχονται στην ουσία χωρίς χαρτιά και χωρίς νόμιμο τρόπο. Όχι μόνο το Μεξικό. Το Μεξικό είναι απλώς είσοδος από όλη την Νότια Αμερική αλλά και παγκοσμίως. Δηλαδή υπάρχουν ολόκληρα δίκτυα τα οποία μεταφέρουν ανθρώπους στην Κωνσταρίκα, στην Νικαράγουα και αλλού, οι οποίοι μετά με τα πόδια ή με καραβάνια, τέλος πάντων οργανωμένα με κάποιο τρόπο, πηγαίνουν προς τις ΗΠΑ. Αυτό είναι μια κατάσταση η οποία έχει δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλες κοινωνικές εντάσεις, όπως καταλαβαίνετε, γιατί διαλύει τις τοπικές κοινότητες, επιφέρει μεγάλες πιέσεις στο κοινωνικό κράτος και ούτω καθεξής, και έχει φτάσει στα ωριά του. Και είδαμε το και τους Ισπανόφωνους ακόμα της τρίτης γενιάς να υποστηρίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ και αυτή την πολιτική, γιατί τους λέει εμείς μπήκαμε αλλά δεν χωράει άλλους. Αυτό υπάρχει, είναι αυτό που λένε οι Εγγλέζοι, ο τελευταίος σηκώνει τη σκάλα, όπως καταλαβαίνετε. αλλά πέρα από αυτό, εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι έφτασε στα όρια του αυτό το πράγμα. Είναι εμφανές και το βλέπουμε και από πλευράς Τραμπ, αλλά και από πλευράς των δημοκρατικών. Γιατί ήδη ο Μπάιντεν και η Χάρις έχουν σκληρύνει πάρα πολύ τη θέση τους και τη στάση τους όσον αφορά το μεταναστευτικό εκεί στο Νότο. Γιατί καταλαβαίνουν ότι υπάρχει εκλογικό πρόβλημα και από τους Ισπανόφωνους. Αλλά και γενικότερα στο Τέξας, στο Νέο Μεξικό, στην Αριζόνα. Κύριε Λαμπαβίτσα, επειδή πρέπει να κλείσουμε κάτι τελευταίο, θέλω να μας πείτε, με τους δασμούς. Έχει προαναγγείλει ο κύριος Τραμπ ότι σε περίπτωση που επικρατήσει οι δασμοί σε βάρος της Κίνας θα φτάσουν και το 60%. Αυτό λέγεται προστατευτισμός. Ο προστατευτισμός στο παρελθόν έχουμε δείξει ότι τελικά δημιουργεί μια σειρά από άλλα προβλήματα. Όσο γίνεται πιο συνοπτικά, και με αυτό να κλείσουμε. Καταρχήν, να υποθεί ότι ο Τραμπ είχε επιβάλει δασμούς και στην προηγούμενη θητεία του. Είχε επιβάλει σημαντικούς δασμούς, είχε απαντήσει η Κίνα. Είχαμε δηλαδή με πόλεμο δασμολογικό. Το τελικό αποτέλεσμα δεν ήταν θετικό για την αμερικανική οικονομία. Χτυπήθηκε δηλαδή σε σημαντικό βαθμό, χτυπήθηκαν συμφέροντα μεγάλα από αυτό, γιατί φυσικά υπήρχαν εταιρείες που ήταν εκτεθειμένες και μέσω της παραγωγής στην κινέζικη οικονομία και στην κινέζικη αγορά. Υπήρξαν αντιδράσεις έντονες τότε. Στην ουσία αυτό υποχώρησε. Συνέχισε ο Biden αυτό το πράγμα, αλλά υποχώρησε. Δεν είχαμε δηλαδή επιτάχυση και επιδείνωση αυτών των πολιτικών. Τώρα λέει ο Τραμπ λέει ότι θα το κάνει ακόμα περισσότερο. Θα επιβάλλει μεγαλύτερους δασμούς. Έχουν περάσει βέβαια 4 χρόνια από τότε και έχει αλλάξει η ισορροπία ανάμεσα στην αμερικανική και στην κινέζικη οικονομία. Η κινέζικη οικονομία έχει μεγάλα προβλήματα ίδια και η έκθεση των μεγάλων αμερικανικών πολυεθνικών στην κινέζικη οικονομία δεν είναι η ίδια με αυτό που ήταν πριν από 4 χρόνια. Έχουμε ήδη μια επιστροφή στην εγχώρια οικονομία. Δεν είναι σίγουρο ακόμα πόσο είναι αυτή τη στιγμή πόσο εκτεθειμένη είναι. Εκτεθειμένες είναι οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, γιατί δεν υπάρχουν και σοβαρές μελέτες γι' αυτό. Η δικιά μου εκτίμηση όμως και η υπόθεση εργασίας είναι ότι έχει υπάρξει μεταβολή. Κατά πόσο τώρα θα μπορέσει ο κύριος Τραμπ να επιβάλλει σοβαρούς δασμούς, να τους κάνει αποδεκτούς από το μεγάλο αμερικανικό κεφάλαιο και από αυτό να έχει θετικό αποτέλεσμα, και θα μου επιτρέψετε να είμαι επιφυλακτικός. Γιατί θα απαντήσει η Κίνα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία θα απαντήσει η Κίνα και αυτό θα έγινε πλήγμα για το αμερικανικό κεφάλαιο. Οδηγούμαστε λοιπόν σε κατακαιρματισμό της παγκόσμιας αγοράς και της παγκόσμιας οικονομίας. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, αλλά δεν πρέπει να το μεγαλοποιούμε. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι είμαστε εκεί.
Δεν νομίζω ότι είμαστε εκεί. Σίγουρα, επειδή το θέμα είναι πολύ μεγάλο και δεν εξαντλείται, θα τα ξαναπούμε και μετά τις αμερικανικές εκλογές για να σχολιάσουμε το αποτέλεσμα. Κύριε Λαπαβίτσα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση σας και να ανανεώσουμε για μετά τις αμερικανικές εκλογές. Εγώ σας ευχαριστώ και περιμένω να τα ξαναπούμε μετά τις αμερικανικές εκλογές. Γεια σας. Γεια σας.